Φέρνετε ύστερα ευχαριστούν από την Λιτανία. Προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών.
Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύτης φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια εν εδίσω, αναβαλλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνον των ουρανών ως σιδέρριν, ως στεγάζον εν είδαση τα υπερό αυτού. Ότι θυνεύει την επίβαση να ψού ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυροσλόγα, θεμελιών την υγιήν επί την ασφάλειαν αυτής, κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φέψονται από φωνής βροντής σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν η παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσες αυτά. Όριον έθου, όου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου συγκαλύψε την υγιήν. Ο εξαποστέλων πηγάς εμφάραξιν, αναμέσων των ωραίων διαρρεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εξ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρι εκ των υπερών αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλω χόρτον της τίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγινάρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Ο εξανατέλω χόρτον της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγινάρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ασεφύτευσας, εκίστρου θεία ενωσεύσουση, του Εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Ωσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίσας επληρώθη η γη της θυσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί έρπετα ο νουκές την αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως, ον έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής συλλέξουσιν. Δόξα σοι
Υπότιτλοι AUTHORWAVE
καπνί. Thank you.
Yeah.
Των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμενε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιών των εναυτών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών νεοφύτου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε υπέρ της Αγίας και ιεράσμονης ταύτης, της νήσου ταύτης, πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπερευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπερπλέοντων οδηπορούντων νοσούντων καμνόντων εχμαλώτων προσφύγων εγκλωβισμένων και αγνοουμένων αδελφών ημών και της σωτηρίας αυτών Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ρησυναί μας από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάνητη. Κύριε ελέησον. Εις Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Και ελεησόν Δέσποτα Άγιε, Χριστός πλάγιος του Τετάρτου, Κύριε εκέκραξα Oh.
Στην καρδία μου εις λόγους πονηρίας του προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτίες. Στην ασώπης εργαζομένη στην ανομία και ουμή συνδυάσω μετά των εκλεκτών αυτών. Παιδεύσει με δίκαιος εν ελέη και λέξη με έλεον δε αμαρτωλού μη λυπανάτω την κεφαλήν μου. Ότι έτσι και η προσευχή μου εν δε σε βλακίες αυτών θα τεπότησαν εκόμενα πέτρα συγκρίτε αυτό. Ακούσονται τα ρήματα μου ότι δήθησαν ως υπάρχος γης εράγει επί της γης διεσκορπίστη τα οστά αυτών παρά τον Άδη. Ότι προσεκύριε, Κύριε, η οφθαλμή μου επισύλπισα μη αντανέλη στην ψυχή μου. Φύλαξον με από παγίδος η συναισθησαν δόμη και από σκανδάλων των εργαζομένων την ανομία. Εσούνται να φιβλίστρο αυτό διαμαρτωρεί κατά μόνα σημεί εγώ έωσαν παρέλθω. Φωνή μου προς Κύριονε και κράξα, φωνή μου προς Κύριονε δε ήθη. Εκαιώ ενώπιον αυτού την λαϊσήν μου και θρύψην μου ενώπιον αυτού απαγγελώ. Εν το εκλείπινεξε μου το πνεύμα μου και εσύ έγνωστα στρίβους μου. Εν όδο ταύτη επορευόμην, έκρυψαν παγίδα μην.
κατενοούν εις τα δεξιά και επέβλεπον και ουκ είναι επί γήνος κονμέ. Απόλετο φυγή απέ μου και ουκ έστεινο εξητών την ψυχή μου. Εκέκραξα προς σε Κύριε είπα, σοι ελπίς μου μερίς μου η εν γη ζώντος. Όσχες προς την αησίν μου, ότι εταπεινώς πισόδρα. Ρίσε με εκ των καταδιωκόντων με, ότι εκρατεώθησαν υπέρ εμέ. Εξάγκαν και εκφυλακείς την ψυχή μου, του εξομολογήσεστε ονόματι σου. Εμέ υπομένους οι δικαίοι, έως ου ανταποδόσμοι. Εκμαθαίωνε και κραξάσι, Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου, θύρας το πριν τρόπος άμενος των ακαθέκτων πάθων, αθλοφόρεα είδη με των λεόντων χάσματα και θυρώντα ορμήματα, εν δεύξη θεία σοι εκαλήνωσας εις τούτον βλάβης μήνας αμέτωχος πύρου κατέπτυξας ου θυμών δικάζοντος της γαρ Χριστού μακάρ αγαπήσεως ουδέν προεκρίνα. Και διδύτω τα ότα σου προσέχοντα εις την φωνή της δεησεώς μου, λέω εν σωμάτι εν δόξε ομφαλαιόμτερν εις την ετροπώσον τα στίγματα ου Χριστού μακάριε. Της αρχής σου δεξάμενος και νυν μαρτύρων συναγελάς χωρίς στεφάνι φόρος μάμα παρέφημε έγκυ λαμπόμενος ρησιρίο πάντοτε των εφετών βλέπον το ακρότα των καθαρωτά των οί. Επί των Κύριων τους αρχοθέντος Θεού ημών και δια Πάτου Σταυρού καθελόντος των τυραννών ζωή φωνή μαρτύρων χαίρων υπήλθε στάδιον και τες εκείες κατατινόμενος τον καυχισάμενον εξαλήφθην θάλασσαν μετασαρκός μάρτης κατηδάφησαν και τραυμάτισαν. Ένε και εν το όνοματό σου υπέμεινα σε Κύριε, υπέμεινεν η ψυχή μου στο λόγο σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κυρίων, μάρτης του Χριστού πανέμφημε Χριστον τον όντα Θεόν, ολοψύχος επόθησας των βασάνων. Λιγάς καρτερότατα και ουκ εφήσος σαρκός ξεόμενος
θύρων αγρίων όφθης απτόητος και θανατούσε δια της όντως ζωήν σου συμνητάς πάσης περιστάσεως σώζε πρεσβείε σου. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπίσα το Ισραήλ επί των Κυρίων. Ο του παραδόξου θαύματος, ο λαμπρός αριστεύς, βασιλέων εναντί και των τυράννων νόμου μαμάς ο ενδόξος, εκήρυξε τον Χριστόν, Υιόν Θεού αληθίζοντα Κύριον, Διογενέως αθλήτης, μάρτης Χριστού ανεδείχθης αίτητος, και συν της αγγέλης χέρι μυστικός εφραίνεται, παρέστος την Τριάδη και τρυφών χαράν την αλήκτο. Ότι παρά τον Κυρίο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης, και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ, εκ πασών των ανομιών αυτού, βαβέ των σωτεραστίων σοφέ, ανεδείχθης όντως, γίγας περιβόητος και των φορέα αποτελέοντα αγριών, εκράτησα στη γύρη, τες προσευχές του τρισμά καρπανόλβιε και χαίρες ευθαρσός ο λογικός της αλόγης τερπόμενος και ο στεφάνι την μάρτης νύνε του μενά πάντες πειρασμών και κινδύνων δια σου απαλατωμένη. Ενείτε των Κύριων πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί, την συγγερέρη πανηγύριν, ορθόδοξον δήμος, μάμα αξιάγαστε. Εφάνης γαριάτρος μάρτης φανάριστε σωμάτων δε και ψυχών και θεραπεύεις τους πίστη προστρέχοντας το σωτεμένη σοφέ και αιτουμένους εκ πόθου την ίασιν και ημισένην σε πάντες δυσοπούμεν Άγιε λυτρωθήνε των όσων δια σου μακαριότατε. Ότι εκρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα, δεύτε τον πιστόν το σύστημα, εφρανθόμεν πάντες εν τη μνήμη σήμερον του μάμαντος αληθώς εν δόξου μάρτυρος, ως ήλιος φωταυγής εκ παφλαγώνων ανετηλεϊδίστος, φωτίζον τους εν γη, τες των θαυμάτων ακτήσει λαμπόμενος, της πάσιν ηλασμών παρέχων καιρός συνδωρούμενος,
νοσημάτων παντίων και δίνον την απολύτρωση. Oh.
Σε νοικοκυρίου ένα βλέσικου Θεού ημών, ιδού διευλογείτε των Κυρίων, πάντες οι δούλοι Κυρίου. Εθνίξιν επάρετε τα σχήρες ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ιδού διευλογείτε των Κυρίων, πάντες οι δούλοι Κυρίου. Ιδού διευλογείτε των Κυρίων, πάντες οι δούλοι Κυρίου. Προφητείας Ισαΐου το ανάγνωσμα. Τάδε λέγει Κύριος, πάντα τα έθνη συνήχθησαν άμα και συναχθίσονται άρχοντες εξ αυτών. Τις αναγγελίτα αυτά εν αυτής, ή τα εξ αρχής τις ακουστά ποιήσει ημίν. Αγαγέτωσαν τους μάρτυρας αυτών και δικαιωθήτωσαν και υπάτωσαν αληθή. Γίνεσέ μη μάρτυρες και εγώ μάρτης Κύριος ο Θεός και ο πες όν εξελεξάμιν. Είναι αγνώτε και πιστεύσετε και συνείτε ότι εγώ είμαι. Έμπρος Θε μου ούκ γένε το άλλος Θεός και με τεμέ ούκ έστε. Εγώ είμαι ο Θεός και ούκ έστη πάρεξε μου ως όζον. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα ονίδησα και ούκ ειν εν ημί αλλότριος. Ημί σε μη μάρτυρες και εγώ Κύριος ο Θεός. Ότι απαρχής εγώ είμαι και ούκ έστην εκ των χειρών μου εξαιρούμενος. Πίσω και τις αποστρέψει αυτό. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο λυτρούμενος ημάς ο Άγιος Ισραήλ. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα. Νικαίων ψυχέν Κύριε Θεού και ουμιάψητε αυτόν βάσανος. Έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνονται θνάνε και ελογίστη κάκος εις η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύντριμα. Η δέη είναι ειρήνη. Και γάρεν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσιν η ελπίς αυτών αθανασίας πλήρης και ολίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους σε αυτού ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπο μαθησίας προσεδέξατο αυτούς και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πινθύρες εν καλάμι διαδραμούνται. Κρινού συνέθν και κρατήσου λαών και βασιλεύσει αυτόν Κύριος εις τους αιώνας. Υπεπιθώντες επ' αυτόν συνήσου συν αλήθειαν και η πιστή εν αγάπη προσμενού συν αυτό. Ότι χάρις και έλεος εν τη σωσίης αυτού
και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα. Δίκαιοι στον αιώνα ζώση και εν Κυρίω μισθός αυτών και φροντίς αυτών παρά υψίστο. Δια τούτο λείψονται το βασίλειον της ευπρεπίας και το διάδημα του κάλουσε Κύρος Κυρίου. Ότι τη δεξιά αυτούς και πάση αυτούς και το βραχίον υπερασπίει αυτών. Λείψετε πανοπλίαν των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει την κτήσιν εις άμυναν εχθρών. Ενδύσετε θώρακα δικαιοσύνην και περιθύσετε κόρυθα κρίσιν ανυπόκριτον. Λείψετε ασπίδα κατά μάχητον οσιότητα, οξυνείτε απότομον οργήνης ρομφέαν. Συνεκπολεμήσει αυτό ο κόσμος επί τους παράφρονας, πορεύσονται εύστοχοι βολίδες αστραπών. Και ως από ευκύκλου τόξου των νεφών, επισκοπών αλούνται. Και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης ρυφίσονται χάλασε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδο θαλάσσης, ποταμίδες συγκλήσου στην αποτόμος. Αντιστήσετε αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαξε πλημμύσει αυτούς και ερημώσει πάσαν τη γη ανομία. Και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ουν βασιλείς και σύνετε. Μάθετε δικαστέ περά των γης. Ενωτήσαστε κρατούντες πλήθους και γραμβρωμένοι οι όχλης εθνών. Ότι εδόθη παρά Κυρίου κράτηση ημίν και η δυναστεία παρά υψίστου. Είπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών είπομεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των Πατέρων ημών διόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου διόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και διόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδιόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου εις πολλά επιδέσποτα. Ετιδιόμεθα υπέρ των αδελφών ημών, των ιερέων ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών και πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδιόμεθα υπέρ ελέουζες ειρήνης υγείας σωτηρίας επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των αφιερωτών αυτής, έτιδε και των δούλων του Θεού, Παναγιώτας Γεωργίου, Εκατερίνης Δανάης Αναστασίου, Παναγιώτου Μαρίας Παναγιώτας, Παντελεήμονος Ασπασίας Θεοδόρου, Νίλου Μαριλένης Ανδρέου Μάμαντος, Μάμαντος, Ιωάννας Χαραλάμπους, Σταύρου Γεωργίου, Σταυρούλας Ελένης Μιχαήλ, Κυπριανού Παρασκευής, Δροσούλας Σωτηρούλας Σωκράτους, Ευτυχίας Χριστάλλας, Ζωούλα, Ζωούλα, Μαρίου, Αλεξάνδρου, Αλεξάνδρου, Σωτηρίου, Δήμητρας, Άντες, Ανδρέου, Ελένης, Παναγιώτου, Παναγιώτα, Σταύρου, Μαρίου, Ελένης, Γεωργίας, Ιωάννας, Ανδρούλας, Μαρίας, Κυριακής, Ευγενίας, Νικολάου, Γεωργίου, Ιωάννου, Γεωργίου, Μαρίας, Αργυρωτικός, Αναστασίας, Ειρήνης, Χρήστος, Αγγελίας, Ελένης Μαρίας, Μαρίας, Σάββας, Σταυρούλας, Ιακώβος, Παναγιώτας, 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 συγγενών αυτών, τον επιτελούντων την Αγίαν εορτήν και πανήγυρη ταύτη. Επιδιόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμοκτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των πραναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εκπάδευση βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Επιδιόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και παξεύτων ναότούτο, ψαλόντων και υπέρ του περιεστού του λαού, του απεκτεκομένου, του παρασουμέκα και πλουσίων έλεος.
Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίγκαια Υ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπερατάφθιαν αμαρτήτους φυλαχθήνει ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το έλεος Σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξό με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησό με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισό με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα το χειρό Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρώσομεν την εσπερινή ίνδε εις ειν ημών το Κυρίον. Ιδι ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη συγχάρητη. Την εσπέραν πάσαν τελείαν, Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Πάσχου Κύριε. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Πάσχου Κύριε. Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Πάσχου Κύριε. Τα καλά και συμφέροντα τε ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Πάσχου Κύριε. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Πάσχου Κύριε. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Πάσχου Κύριε. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κύριε. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση και το πνεύμα τη σου. Τα σκεφαλά σημών το Κυρίο κλείνομε. Διαφύλαξον εν παντή καιρό για την παρούσα να εσπέραν και την προσιούσα νύχτα παντός εχθρό πάσην κειμένη συνεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματίων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αθλοφόρον το καύχημα και μαρτύρον αγλάισμα των πιστών βοήθεια και αντίληψης
ψυχών ημών και σωμάτων δε, αυτόν ανυμνήσομεν και ως δούλων του Χριστού εφημίσομεν λέγοντες μαμά ενδόξε. Αθλοφόρον το κλαίος ρίσε πάντα στους πιστούς προσκαλουμένους τόσον πανέντιμον όνομα. Μαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ιερός πυρπολούμενος, τη αγάπη του κτίσαντος, μάμα Παναίδη με μέσον ίστασον, πύρος μη δόλος φλεγόμενος, ισχύρας δε πάσοφεν, εν απέθου του Θεού το μακάριον πνεύμα σου, όθεν ηλίφας του στεφάνους της νίκης οικετεύων, ύλας μόν αμαρτημάτων, τους εϊμνούντας νυν λείψεστε. Της Αγίης της εν τη γη αυτού εθαυμάστος εν ο Κύριος, ιατρών των θαυμασίων των Χριστού σήμερον, μάμαντα εφημίσομεν τον αγέστορα και παρά αυτού κομίσω την Ιεία συναπάντες των σώματων και ψυχών και βοήσομεν λέγοντες μάρτης εν δόξε, τες πρεσβείες σου λύτρωσε κινδύνων τους θερμούς προσκαλουμένους τόσον πάνε δημών όνομα. Σου επίγειες
προστρέχους οι πάντες μετευλαβίας και πόθουν και λαμβάνουσιν διάματα αναβόντα εσύ ελεγόντες. Κύριασε πάσας φαινίας ημών ότι ανήμφευτε παρθένε ή των Θεών αφράστο συλλαβούσα σαρκή, μήτερ Θεού του υψίστου, σώνη και των παρακλήσεις δέχου πανάμωμε, η πάση χορηγούσα καθαρισμόν των πτεσμάτων, νυν τα σημώνη και σίας προσδεχομένη, δυσόπισωθήνε πάντα σημά. Μην απολύσεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριό σου, ο ητήμας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Εις πολλά έτη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσι τι τες αμαρτίες ημών δέσποτας ηχώρισον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονοματός σου Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκης ημάς εις πειρασμόν αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παπλαγωνίας ο κλάδος και μαρτύρων αγλαΐσμα, πόλεος μορφού το πλέος και Κυπρίων το καθήμα. Λέοντον χάσματα έφραξα σοφέ και μαρτυρίου το στέφανον
εγκομισόμενος, θαυματούργος ανεδείχθης, μεγάλο μαρτισμά μα ενδόξε. Δόξα το σε δόξα σαντί και θαυμαστός ενισχύσαντι. Δόξα το χορηγούν τη διά σου πας την Ιαμάτα. Δόξα και Υιό Πνεύματι της Παφλαγόνου το κλαίος και γαντρέων το στήριγμα, φύλαξ και φρουρός των Κυπρίων, αναδεικτίσμα μα έντοξε, την θάλασσαν διήρθες ως πέραζον, και ταύτης τρικυμίας γαλήνων, θαυμασίας Λάρνακας σου, όρφου την πόλη Μάρτης κατεστήριξας, διό εν τη μνήμη σου σοφέ, μοίρων νεβώδες βρήεξ αυτής, δόξα Θεό το ενεργούν τη διά σου πάσιν η άματα. Και νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων, αμήν. Oh.
ο ευλογήσας τους πέντε άρθους εν διερήμο και εξ αυτών πεντακής χιλίους άντρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρθους τούτους, των σύτων των ίνων και των ελαιών, και πλήθυνον αυτά, εν τη Αγία Μονή ταύτη, τη πόλη ταύτη, την ίσο ταύτη, εν τη σήκης των εορταζών των δούλων σου, και εν το κόσμο σου απαντή, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας, πίστος δούλος σου αγίασον, ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζοντα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών. Και σε την δόξα να αναπέμπομεν συν το Ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και Αγαθό και Ζώπιο σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τον Κύριον που κελατοτίσονται πάντως αγαθού. Λούσι επτώχευσαν και πείνασαν οι δεν ξητούντες τον Κύριον που κελατοτίσονται παντός αγαθού. Πατέρες μου και αδελφοί μου, είναι τόσο δυνατός ο αυτός ο εσπερινός που το όποιον κήρυγμα και το καλύτερον του καλύτερου ιεροκήρυκος τίνει να γίνει παραφωνία. Δυο λόγια θα πω στην αγάπη σας, που αγαπάτε τον χρυσό μας σωτήραν Ιησούν και τον Άγιον πολιούχον της μόρφου τον Μάμανταν τον Μυροβλήτη και από περάτων έως περάτων της Κύπρου και όχι μόνον και εκτός Κύπρου είστε εδώ παρόντες εις τη σήμερον αρξαμένην πανηγυρήν του. Ακούσατε προλίγου κάτι που δεν είναι λογικό, που δεν είναι δυνατόν στα ανθρώπινα μέτρα και το ακούμε σε κάθε σπερινό. Και ακούμε στην ευχή της αρτοκλασίας ότι ευλόγησε πέντε άρτους ο Χριστός μας, ο Θεός μας και έθρεψε 5.000. Είναι αυτά λογικά πράγματα? Σας ερωτώ, είναι αυτά λογικά πράγματα? Μπορούμε εμείς να θρέψουμε με πέντε άρτους 5.000 ανθρώπους? Αν έχουμε πίστη Χριστού μπορούμε. Εγνώρισα ανθρώπους που έθρεψαν εκατοντάδες με μια δράκα μακαρονάκια τον γέρονταν Ιάκωβον της Έμβοιας. Σήμερον όσιον Ιάκωβον τον με συγχωρείτε και άλλους πολλούς που δεν είναι του παρόντος. Άρα τα αδύνατα παραθρόπης δυνατά παρά το Θεό εστί. Ακόμη και σε αυτά που μας φαίνονται απλά. Στη βρώση μας και στην πόση μας. Τι πιο απλών, τι πιο καθημερινών από αυτόν. Και όμως ο Θεός και γι' αυτόν στους ανθρώπους του φροντίζει. Και τι λέει ο ωραίος ψαλμός που όλοι μας είναι ψάλαμε προηγουμένως σε ήχον βαρύν. Είναι βαρύν και το νόημα του ψαλμού αυτού.
πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν. Οι δε εξητούνται στον Κύριον, ούκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού. Εμείς λοιπόν, οι οποίοι τολμούμε να είμεθα παρόντες προσκυνητές και όχι προσκυνημένοι, σ' αυτούς τους σταυροαναστάσιμους, εορταστικούς και λαμπρούς εσπερινούς της Σταυρωμένης Κύπρου και αύριον το μέγα θαύμα της Θείας Λειτουργίας. Εκεί κι αν ιτάται λόγος και λογική να προσφέρετε εσείς οι πιστοί άρτων και ίνων και κρασί. Να γονατίσει ο αρχιερέας, ο ιερέας εκεί και να παρακαλέσει το Πνεύμα το Άγιο να έρθει και να μεταβάλει και να μεταμορφώσει αυτόν τον άρτο σε σώμα Χριστού και αυτόν τον ίνον το κρασί σε αίμα Χριστού και να εξέλθει ο διάκος μας στεντορία τη φωνή, δυνατή τη φωνή και να υπεί σε όποιους θα είναι παρόντες πιστούς με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε και δεν θα τρώτε άρτον και δεν θα πίνετε κρασί αλλά θα τρώτε σώμα Χριστού, το σώμα του Θεού που έπλασε τα σύμπαντα, που έπλασε εμάς. Θα πίνετε το αίμαν, αυτόν το αναστάσιμον αίμαν που του δάνεισε του Θεού μας, του Χρυσού μας σωτήρα, η Παναγία μας, η Δέσποινα, η Θεοτόκος. Όλα τα είχε ο Θεός, έναν δεν είχε σώμα. Και ήθελεν προκαταβολής κόσμου και πριν την πτώση του Αδάμ και της Εύας να ενωθεί με το εκλεκτότερον και τελειότερον δημιούργημά του των άνθρωπων και του έδωσεν αυτήν την δυνατότητα η Παναγία μας. Αυτόν λοιπόν κι αν είναι θαύμα ένας Θεός πρώτα να ενώνεται με το σώμα και το αίμαν της αεπαρθένου Μαριάμ και αυτή η ένωση να συνεχίζεται στο μεγάλο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, της Θείας Λειτουργίας και σε κάθε Θεία Λειτουργία επαναλαμβάνω να του προσφέρομαι άρτων και ίνων και να μας δίδει σώμαν και αίμαν Χριστού εις άφεση των αμαρτιών μας και ζωήν αιώνιον. Να μην πεθάνει ποτέ η ψυχή μας ακόμη και αυτόν το σώμα στη Δευτέρα Παρουσία να αναστηθεί και να επανενωθεί με την ψυχή την αθάνατον. Ακούτε πράγματα. Γι' αυτόν και απορούν και εξίστανται οι άνθρωποι του κόσμου τούτου. Οι μη έχοντες πίστη, δεν τους αδικώ. Ακόμα και όταν μας κατηγορούν. Γιατί δεν έχουν γεύση του θαύματος. Ο ορθόδοξος πιστός, ο χριστιανός, ψηλαφεί καθημερινά το θαύμα μέσα στη ζωή του, γιατί κατεξοχήν το ζει μέσα στον ναόν, μέσα στη Θεία Λειτουργία. Αυτόν λοιπόν το θαύμα της Θείας Λειτουργίας είναι που τροφοδοτεί την Αγία ελπίδαν ότι αυτοί οι τόποι, η Μόρφου, η Ακανθού, η Κερίνια, η Αμόχωστος και κάθε τόπος θα βρει το νόημα του σε αυτούς που τους έφτιαξαν αυτούς τους τόπους. Και ξανά ο Άγιος Μάμας θα απολαύσει εδώ στη Θεομόρφου το πραγματικό του ποιμνιόν. Το πιστεύετε αυτόν, είστε ορθόδοξοι, είστε χριστιανοί, γι' αυτόν και έρχεστε εδώ. Όχι για να κλάψουμε απλά την εικόνα της Ακανθού και την εικόνα της Μόρφου. Όχι, αυτά είναι συναισθηματικά. Λίγη αξία έχουν αυτά. Ερχόμεθα εδώ να πάρουμε δύναμη από τον παντοδύναμον Ιησούν. Ελπίδαν από τον Άγιο Μάμα που παραμένει φύλακας εδώ του ναού του και βλέπετε τον ναό του και βλέπετε τις εικόνες του. Και βλέπετε την ευπρέπεια και την ομορφιά αυτού του ναού.
κανένας άλλος ναός στη Σταυρωμένη Κύπρον. Δεν είναι έτσι. Γιατί εδώ ο φύλακας που έστειλε η Μικρά Ασία από την Κεσάρια προαιώνων πολλών παραμένει φύλακας. Δεν έφυγε. Κι ας υποχρεωθήκαμε εμείς να φύγουμε. Μας περιμένει. Και τα τέκνα σου Άγιε Μάμα που σήμερα ήρθαμε όλοι, κληρικοί και λαϊκοί, ήρθαμε για να σου πούμε λίγην υπομονή, εντυμονή, εν αναμονή της μεγάλης συναντήσεως, του μεγάλου ελέους, του μεγάλου θαύματος, το οποίον μόνον αυτόν μας δίδει λόγον ύπαρξης σε αυτήν τη σταυρωμένη πατρίδα. Εμείς θα είμαι θαϊκέτες εις τον Κύριον της ζωής και του θανάτου μαζί με σέναν και τα επίλοιπα ανήκουν στο σχέδιο του Θεού που έχει σχέδιο. Δεν έχουν μόνο οι άνθρωποι, ούτε μόνο η κυρία Λούτ. Έχει και ο Χριστός σχέδιο. Και το σχέδιο του Θεού είναι καλύτερο για όλους, ακόμη και για τους Τούρκους. Παρακαλώ να κάνουμε λιτανία τις δύο Άγιες εικόνες και με τάξη και με προσευχή να περάσουμε κάτω από τις Άγιες εικόνες. Όταν θα τις υψώσουν, προσκυνάτε λίγο τώρα μέχρι να έρθουν οι ιερείς και θα κάνουμε τη δέηση εκεί στην είσοδο του ναού. Τον γενναίον αθλητή μάμαντα τον ενδόξον τον υπέρ της ευσεβίας καλώς αγωνισαμένον δευτεάι υμνήσομεν λέγοντες χέρις ως τέρος της πίστεως πρόμαχος κατά τους προφήτας και Απόστολους χέρις ο τον Χριστόν έχονε σε αυτό μη μισάμε ιατρός ετοιμότατος και της οικουμένης αγαλία μας. Τον γενναίον αθλητήν μάμαντα τον ενδόξον τον υπέρ της ευσεβίας τον αγώνα των καλών ηγονήσων και τον δρόμον τετέλεκας του μαρτυρίου σου μάρτης μάμαμ πανέπιμε διόγεν υψίστης μεταγγέλων εις αιώνας συναγάνη αντάξια των πόνων σου ηλίφος θάνων βασίλειν.
και πνεύματα διώκεις τι επικρίνει Χριστού ιατρέπαμα χαρίστε μη διαλείπεις πρεσβεύων υπέρ ημών προς Κύριον εις το σωθήνε ημάς. Ανθρωφόρε του Χριστού μάμα πάνε προσεκισμούς και εκτόμας το σώμα σου δε δόκας και τους τυράννους διελέγχων εκράβγαζες ουδείς με της αγάπης του Χριστού ούτως μου Θεός και δόξα αυτόν και τον θυρών την ομότητα εις ημερότητα μεταβάλλον παραδόξον Θεάν η αλογικότατος αγριωστήρ διό εξορυτωμένος τας πλεύρας και φωνήν ουρανώθεν φωνήν ουρανώθεν αγκικός βεβαιούσα μάλλον και το άκθος των πόνων κουφί ζούσαν. Όθεν μεταγγέλων συγχωρεύων εν ουρανών πρέσβευε σωθήνε τα ψυχας των εκτελούντων την μνήμη σου Άγιε. Τι των ασμάτων τερπλότητην την παρούσαν φεδρινόμεν ημέραν και ηχήσομεν τα του μάρτυρος αγωνίσματα πρόκειται γαρίμην ο μεγαλομάρτης μάμασον ενδόξος και γάρτας των τυράννων επιφόρας Ανδρίος έλων προς το στάδιον προθυμός ηλάτων
και τα νικητήρια ενδόξως απενεκάμενος τον σωτήρα δυσόπι σωθήνε τάσπι ως θαυμαστήσου η αθλήσεις και η παραπή δοθήσας η χάρις μάρτης μάμα παλθαύμαστε αξίως γαρ των οδύνων αναστραφήσεν το κόσμο θαυμαστά και παραδόξα εν το σταδίο της αθλήσεως εν το ενδυναμούν της ε Χριστώ εν άλλος της ανοδόξης κατά τρύφων θέση λαμπρό θεούμενος μη πάση πρεδρεύων υπέρ των πιστηβόντων Χριστός ο Θεός προς εκατό αμόμητον σιγάρ της Τριάδος γεγονός υπέρμαχος εν το σταδίο ανδρείος εν αθλήσας ως αδάμαστερος το σώμα καρδούς υπέρ αγάπης του κτίσαντος δύο κεραυδοης τύφθης
Κυρίς εκδίδωσε τη τριένητας πλάχνα διασπαράτεσε προς τον ποθούμενον ανήλθες Χριστόν. Εξ αυτού και των θαυμάτων ηλίφας την ενέργειαν ανθρώπης παρέχων τα σιάσεις αυθόνος διόσου σήμερον την μνήμη εορτάζοντες επαξίως δοξάζομεν τον σε δοξάσαντα Κύριον. Τον εν μάρτης υπερίδοξον και πάνταχου περιβόητον ως ταχύνεν προστασίες μάμανταν τον μέγαν μαρτυρικός υμνήσομεν εξ απαλών γαρονίκων ακολουθήσας Χριστόν τούτο τα στηρίγματα το σώματι ευάστασεν των παθών αυτού μιμητής γενόμενος αθλητικός γαρηγονήσατον αλλογήσας της άρκος και των εχθρών εξενευρίσε τι ατρέπτο εν στάση πάση δε ημίν αιτίαν η ασύν πάθων και κινδύνων απαλλαγήν και σωτηρίαν αιώνιον. Μαρτυρικός αγωνιζόμενος έξω κόσμου και σαρκός εδείχτης τη μίμηση των παθών του σωτήρος μάμα μακάριε την καρδία ελάμψη πτερώτης ως πέρα πάσχοντος τεσσαλγιδόσιν ενεκαρτερίσας όθεν θύρεσε είδες της αν πύρση υπεχωρήσε θάλασσα βατήσει γέγονεν και ήμουν εχώς ορώντες την
πνεύσι του Σταυρούν, θριαμβεύους αλδύναμιν, μεγάλο φόνος εκράζον, Παρίσου αναδύσω μάμα ανένδοξε πίστη πόθον εν στήσαμενος ελπίδη πόβον Δεσπότου τες διμφάγιας οικοδοθήσας και ανόμις εκδόθης και εγκαμίνω πληθείς εκαρ νικητής γενόμενος τη θάλασσι με τα μορίδου περίπτεσαι. Όθεν πηγάζεις λιώματα της εμπίστη προστρέχουσι και με τα πόθο εκτελούσι την αησεβαστόν νήμιν σου και την έθισε Χριστόν τον Θεόν ημών Χριστήν επειρασμόν και παντίον κινδύνων επερίμσταυσεών και σωθήνε τας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί συμφωνώσει πίστη νήμην τελεσόμεν μάμαντος μάρτυρος ούτως γαρνέως οβελανεδείχθη ημιν ως περγάρε κοινός ποιμιν προβάτων γεγονός αμνώνος θυσίαν πρώτο προσήγαγε και στεφάνων αθλήσεως πρώτος εκομίσατον ούτω και ο ενδόξος αθλοφόρος θρεματικής ποιμνήν ενδία πρέψ εαυτόν θύμα
ευπρόσδεκτον το Χριστό προσήγαγε δια του μαρτυρίου και παρησίαν έχων προς αυτόν την ειρήνη το κόσμο αιτείτε και τες ψυχές ημών το μεγά ελέω. Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν εκ παντίον κινδύνων των λούλων σου φύλατε ευλογημένη Θεοτόκε είναι σε δοξάζομαι την ελπίδα των ψυχών ημών. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών νεοφύτου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ ελέους ζεσρήνης υγείας σωτηρίας επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των βούρων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των ευλαβών προσκυνήτων και αφιερωτών της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των προμνημονευτέν των δούλων του Θεού των επιτελούντων την Αγίαν εορτήν και πανήγυριν ταύτην. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και τη δεόμεθα και υπέρ του διαφυλακθήνε την Αγίαν και Ιεράν Μονήν ταύτην την νήσον ταύτην πάσα μονήν πόλη και χώρα απόργης λιμού λιμού σιδμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων ευφυλίου πολέμου και ευθυδίου θανάτου υπέρ του ηλιονευμένη και ευδιάρακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργή και νόσο την καθημών κινουμένη και ρίσασε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς. Γιατί δεόμεθα και υπέρ τους ακούσε Κύριε τον Θεό φωνήσε και εσύ ως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι μακράν και ήλαιος, ήλαιος γενού ημι δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμω γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Ιγκαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομε. Δέσποτα πολυέλε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου
και Άγιοι Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου, των Αγίων ενδόξων Αποστόλων, Βαρνάβα, Μάρκου, Τυχικού και Τίμονος και πάντων των Αγίων Αποστόλων, των εν Αγίης Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, των εν Αγίης Πατέρων ημών Αθανασίου και Κυρίλλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως Παναρέτου Πάφου, Δημητριανού Κυθρέας Ηρακλειδίου Ταμασαίων, Αυξημίου και Θεοφάνους, Επισκόπος όλων των Θαυματουργών, των Αγίων ενδόξων μεγάλων μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου Μινά του Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρο Χαραλάμβου Ελευθερίου Πλασίου, Κυπριανού Φιλουμένου Αρτέμονος, των Αγίων Νεομαρτύρων Πολυδόρου Γεωργίου και Μιχαήλ, Μακρύδιακου και Χριστοφόρου των Κυπρίων, των Αγίων ενδόξων μεγάλων μαρτύρων γυναικών, Θέκλας Βαρβάρας, Εκατερίνης, Κυριακής Φωτεινής, Παρασκευής Μαρίνης, Ειρήνης και Ιουστίνης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων, των Ενασκήσι Λαψάντων, Αντωνίου του Μεγάλου Ευθυμίου, Σάββα του Υγειασμένου Νεοφύτου του Εγκλήστου, Δαβίδ του Ενεβία Ιλαρίωνος του Μεγάλου, Βαρνάβα και Ιλαρίωνος των Εμπεριστερώνη, Σεραφείμ του Σαρόφ, Ιωάννου του Λαμπαδιστού πάντων των Κυπρίων Οσίων, Φυραίου του Καυσοκαλυβίτου, Παϊσίου του Αγιορείτου, Ιακώβου του Ενεβία του Μεσυχωρείτε, Αφιλοχίου του Εμπάτμο και Γεωργίου του Καρσλίδη και πάντων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Γονέων του Μεγαλομάρτυρος Μάμαντος του Μυροβλήτου Θεοδότου και Ρουφίνας και του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μάμαντος του Μυροβλήτου, που τη μνήμη και πανήγυριν ταύτην επιτελούμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άννης και πάντως σου των Αγίων, ευπρόσδεκτον πίσον τη δέησιν ημών. Χώρισε μην την άφεσιν των παραπτωμάτων ημών. Σκέπασον ημάς εν τη σκέπη το πτερίγος σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων. Ειρήνευσον ημών τη ζωήν. Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμο σου και σώσον τα ψυχάς ημών ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Αμήν. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και ως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και ως του αιώνος. Όνομα Κυρίου ειν ευλογημένον από του νυν και ως του αιώνος. Του Κυρίου δεηθώμεν. Ευλογία
Αγία Κυρίου και έλεος έλθει εφ' ημάς, τι αυτού Θεία χάριτη και φιλανθρωπία, πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίας του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Αγίου εν δόξου Μεγαλομάρτυρος Μάμαντος του Μυροβλήτου, ου και την νήμην και πανήγυριν ταύτην επιτελούμεν, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Στερεώσε, Κύριε ο Θεός, την Αγία και αμωμή των πίστεν ευσεβών και ορθόξων χριστιανών, συν τη Αγία και ράμονη και πκόμη ταύτης αιώνας αιώνων. Αιωνία η μνήμη των μακαρίων και η δημοκτητόρων της Αγίας και ράσμονης ταύτης και πάντων των ορθοδόξων. Τον Δεσπότην και Αρχή Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Αμήν.